της Ευρωλίγκα και μάλιστα σε δύο ημιτελικούς Final Four από τον Τσάβι Πασκουάλ. Από την άλλη η ΕΦΕΣ που δεν έχει τον ΣΕΣ. Από την άλλη πλευρά η ΕΦΕΣ δεν έχει μεγάλη έφεση στην άμυνα. Λίγοι παίκτες της ασχολούνται πραγματικά με την άμυνα. Πολλοί από τους υπόλοιπους που λένε. Πάμε λοιπόν στο τζάμπολ. Η ΕΦΕΣ παίρνει την πρώτη μικρή νίκη. Χωρίς σκορ μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Το πρώτο... Αυτό στον Ντάνστον που δεν πάει πάνω στον Λάσμε. Δίνει το σκριν στον Μπομπουάη. Συνεργασία στο πλάι. Έξω για το σούτ τριών πόντων του Μίτσιτς. Το πρώτο για τον Βασίλη Μίτσιτς. Ο Καλάθης πάει στο lay-up. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει καθόλου ρυθμό στην επίθεση του. Μόερμαν με το floater. 8-3. Ντάνστον ξεχάστηκε και τόπο πολλών θριάμβων για το ελληνικό μπάσκετ. Σιμών στον Ντάνστον που με το passing game της ΕΦΕΣ. Ο Καλάθης κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μόερμαν. Αντιτοκούμπο κουβαλάει την μπάλα ο ίδιος. Πολύ ωραία πάσα στον Λοντζέσκι και δεν είναι ο μόνος προπονητής στην Ευρωλίγκα που το κάνει. Μπομπουά μπροστά από τον Λοντζέσκι. Ο Καλάθης δοκιμάζει για τρεις, ούτε τώρα, όχι, μπαλά πέφτει του Παπαπέτρου, τρέχει ο Καλάθης. Ο Λοντζέσκι δεν μπορεί όμως να τελειώσει τη φάση. Τώρα ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να δεχτεί τον ευνηδιασμό και τον δέχεται. Δύο που δεν έβαλε ο Παναθηναϊκός, δύο που έφαγε, πάλι διαφορά στους 10. Λοντζέσκι, το σούτ για 2, 17-9. Μόερμαν. Θέλει να αποστάρει τον Τόμας. Ο Γάλλος βρεθεί με διψήφια διαφορά. Τελευταία 26 δευτερόλεπτα. Καλάθης στον Λοντζέσκι. Ανάμεσα από δύο παίκτες προσπαθεί και τελειώνει τη φάση. Έχει περάσει και ο Μότουμ στο παρκέ για την τουρκική ομάδα. Ο Παπαπέτρου αυτή τη φορά τα καταφέρνει καλύτερα. Μπομπουά. Λεκαβίτσους δεν μπορεί. Διαχειρός Παπαπέτρου. Λεκαβίτσους. Έξω στον Ντεσόν Τόμας, θα μπει αυτό, αυτό μπήκε. Και ένα 16. Μπομπουά χαμηλά στον Ντάνστον. Ο οποίος νικάει. Νάι, δεν μπορεί να σκοράρει. Μίτσιτς πρόχνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Σίμων τελειώνει. Λοντζέσκι στον Γκίστ. Το jump shoot του Γκίσ μετά παιχνιδιού να παίξει και στις δύο πλευρές του παρκέ με την ίδια συνέπεια. Μότουμ από την κορυφή είναι καλό σουτέρ. Τόμας ακροβολισμένος παίρνει την μπάσα. Δεν μπορεί να σκοράρει για τρεις. Παναθηναϊκός αφήνει τον Μπομπουά να πάει πολύ. Παπάς. Η διείσδυση. Κακό τελείωμα. Ο Μπαλμπάι μαζεύει το rebound και αμέσως πρόχνει την μπάλα στην άλλη πλευρά όπου... Παπαπέτρου σε ένα σουτ τριών πόντων στη λήξη του χρόνου μαζεύει το επιθετικό rebound ο Τόμας, ο οποίος δεν προλαβαίνει όμως να τιμωρήσει την άμυνα της ΕΦΕΣ. Πολύ όμορφη πάσα του Καλάθη μέσα τρίποντα του Τόμας και του Παπά κατεβάζει τη διαφορά στα μονοψήφια. 32-24. Ο Μπομπουά από μακριά όμως να μαζέψει το rebound το Ντους Μπαλμπάι. Μπομπουά πήγε πολύ χαμηλά. Παναθηναϊκός στο μείον 13 με 3 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημικρόνου. Ο Ντάνστον σταματάει. Ο Σιμών από την κορυφή. Εδώ δεν είναι φερμαζή αυτή τη λέξη. Δεν υπάρχει στο μυαλό των παικτών του. Έχουν δεχτεί 40 πόντους σε 17,5 λεπτά. Ο Καλάθης τελειώνει μια φάση. Μια τελευταία προσπάθεια να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή η άμυνα. Η μπάλα ψηλά για τον Πλάις, ο οποίος την καρφώνει στο Καλάθι. Δεν υπάρχει χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Έχω την εντύπωση ότι δεν αισθάνεται πολύ βολικά. Ήρθε τραυματίας στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά το τρέξιμο του δεν είναι πάρα πολύ καλό.
Αντετοκούμπο ποστάρει, τελειώνει τη φάση. Χωρίς ισορροπία σούτ από τον Μόερμαν. Ο Καλάθης μαζεύει το rebound. Καθώς ο Άντερσον πήδηξε σε λάθος χρόνο. Αντετοκούμπο στην απέναντι πλευρά. Μπομπουά. Πάει στο lay-up. Σωστά το όλο θέμα. Ο Ντάνσον καρφώνει την μπάλα πριν πρώτα. Λάγκφορντ. Στον Γκί στο Καλάθης από την κορυφή για τρεις. Βλέποντας τη διαφορά να ξαναπηγαίνει στα επίπεδα της ανάπαυλας. Ντάνστον. Μόερμαν ποστάρει. Βασικός κανόνας στο μπάσκετ. Όποιος δεν παίζει άμυνα δεν κάνει φάουλ. Καλάθης ελεύθερος από το κούμπο για τρεις. Μέσα. Το jump shoot όμως. Καλάθης έχει 9 μεν πόντους αλλά 4 assist. Γενικά δεν έχει πολλή δημιουργία. Ο Λάσμε από την κορυφή. Τον κυνηγάνε παντού οι παίκτες της ΕΦΕΣ. Καλάθης στον Γκίστ που πατάει δυνατά. Το κούμπο το θέμα έληξε. Μπομπουά. Passing game για την ΕΦΕΣ με τον Σιμών στον Μόερμαν. Στην έχει αποφύγει. Ξανά στους 12. Ο Καλάθης στον Λάσμε. Στοπ στον αέρα. Κυρώνει ένα ακόμη αμυντικό rebound. Καλάθης πάει χαμηλά. Πασάρει στον Γκίστ. Κάτι που όμως δεν το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Καλάθης εναντίον Πλάις. Ο Πλάις χαμηλά στον Γκίστ. Καλάθης. Η πάσα στον Λάσμε με τα αριστερό χέρι. Καλάθης εναντίον Μίτσιτς. Καλάθης πέφτει στο έδαφος. Χάνει την μπάλα. Μοιάζει να πονάει. Ο Μίτσιτς τον καρφώνει στην απέναντι. Καβίτσους. Μπλοκ του Λάσμε ψηλά. Δεν του προσφέρθηκε καμία πρώτη βοήθεια. Είναι εντάξει, κάθεται στον πάγκο. Το πότε θα παίξει είναι θέμα Πασκουάλ. Ο Λεκαβίτσος στον Παπαπέτρου. Παναθηναϊκός πιέζει και κλέβει με τον Γκίστ. Αλλά εκεί που στέλνει την μπάλα από το έδαφος είναι ο Σιμών. Μόερμαν, δείτε εδώ τι έγινε. Τόμας που θέλει να αποστάρει τον Άντερσον. Βγαίνει ο Ντάνστον και τον σταματάει. Στον. Πολύ εμφαντικά το κακό επιθετικό του βράδυ. Παπαπέτρου. Follow από μέσα στον Γκίστ, ο οποίος δεν τελειώνει τη φάση, βγάζει έξω τον Παπαπέτρου για τρεις. Δεν ξέρω ο Γκίστ γιατί δεν προσπάθησε να τελειώσει τη φάση. Ο Μπομπουά στον ευνηδιασμό. Μπομπουά εναντίον Λοντζέσκι. Βγήκε ο Γκίστ, ο Μπομπουά τον πέρασε. Τους μισούς πόντους της αποψινής ΕΦΕΣ. Τόμας Μόερμαν. Καλή άμυνα από τον Τόμας ψηλά. Μίτσιτς από μακριά στο 0 της επίθεσης. Δεν έχει που να πάει, κάνει το λάθος. Σιμών κλέβει. Μόερμαν στο transition τον σκεπάζει. Σιμών στον Ντάνστον, ο οποίος ζημιάζει για οποιοδήποτε μελλοντικό ενδεχόμενο ισοβαθμίας. 72-56. Να πάρει ένα time out ο Πασκουάλ. Επαναλαμβάνω, παίζει ρόλο η διαφορά και μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Σιμών από μακριά. 70. Παναθηναϊκός με 4 στα 20. Τρίποντα. Δεν ξέρω ποια ακριβώς ομάδα της Ευρωλίγκα μπορεί να κερδίσει. Ο Ντεσόν Τόμας σκοράρει στην εκνοή, αλλά η διαφορά δεν είναι μικρή. Η ζημιά είναι μεγάλη, είναι εκτεταμένη. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 16, 78, 62.